Πώς θα προλάβει να κάνει. Ο κόσμος πώς θα να προλάβει να κάνει. Η κυβέρνηση είναι, κυρία Μπλόνη. Ναι, βεβαίως, και πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει εκλεγεί. Γι' αυτό έχουν την ευθύνη. Αν λοιπόν γεγονός την αναλαμβάνουμε, να σας πω κάτι, να γυρίσουμε πίσω τους ανθρώπους, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και παραπάνω για να μην ξανασυμβούν αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Κυρία Μπλόνη, καταλαβαίνετε ότι το βράδυ της τραγωδίας. Συγγνώμη, Δεσποινά μου, το βράδυ της τραγωδίας δεν λειτουργήσαν επικοινωνίες. Δεν λειτουργήσαν ασύρματοι, δεν λειτουργήσαν τίποτα απολύτως. Όλοι οι περισσότεροι λειτουργούσαν αυτοβούλως. Χτες μας τα λέγανε και προχτές. Ναι, δεν μου λέτε, 120 χιλιόμετρα έτρεχε ήταν ο αέρας, εντάξει, ναι. Μέσα σε 10 λεπτά κάηκε. Μα κύριε, τι σημαίνει αυτό, πότε θα έχουμε γιατί ο Δήμαρχος δεν είχε κόψει, λέω, αν αυτό μπορούσε να κάνει κάτι. Όλα τα δέντρα, από το ένα στο άλλο, να μην περάσει φωτιά σε ένα βάθος που μπαίνει στην ώρα που μπαίνει. Μπορεί ο Δήμαρχος να κόψει τα δέντρα. Σας λέω, όχι, ναι, μπορεί ο Δήμος, ναι, στα πλαίσια της ασφάλειας και της πρόληψης μπορεί να το κάνει, λέω εγώ. Γιατί, υπάρχει κόσμος, δεν ξέρει, δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Το ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που κάει και μέσα στη θάλασσα, γιατί νόμιζε με το που θα μπει στο νερό ότι όλα εντάξει, αντί να προχωρήσουμε στα μέσα. Κύριε Μπλόνη, τι να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί, να μπει μέσα στο νερό. Τι να εκπαιδευτεί, από πού θα γλιτώσει. Και αυτό που είπε η Δέσποινα, όταν έχει ανέμους που φυσάνε με τέτοια ταχύτητα, θα περιμένουμε να καούμε. Γιατί αυτό μας λέτε όλοι όσοι βγαίνετε. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι δεν μπορείτε να αποδίδετε στην κυβέρνηση την άναρχη δόμηση που δεν μπορούσε η κυβέρνηση έκανε να μην υπάρχει δρόμος να φτάσει στην παραλία. Ακόμα και το κοικόπεδο, το οποίο δυστυχώς πριν από τον τραγικό θάνατο, τα 26 θύματα, είχε πολιτική παρέμβαση να χτίσει ο άλλος εκεί. Αυτό το λέτε επισήμως. Τι πολιτική παρέμβαση είχε, ότι μπορεί να υπάρχει μια συγενική σχέση. Αυτό είναι πολιτική παρέμβαση. Ποινικό αδίκημα αυτό. Όλοι το ξέρουν.